Αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας έκθεσης. Θέλω να γράψετε για τα μέλη της. Τι κάνουν στη ζωή τους, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ σας και τι σημαίνει η οικογένεια για εσάς. Μπορώ να γράψω για το σκύλο μου τον Γκούφι. Εάν είναι μέλος της οικογένειάς σου, ναι. Όταν χτυπήσει το κουδούνι, τελειώνεται. Οπότε μην χάνετε χρόνο, ξεκινήστε. Η οικογένειά μου. Για μένα, το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο. Η οικογένειά μου αποτελείται από δύο γονείς, τρία παιδιά και έναν παππού. Είμαστε σκορπισμένοι σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, από τη Βόνιτσα ως τα Καλάβρητα και από την Πάτρα μέχρι την Αδρίτσενα. Ο μπαμπάς μου, ο Ηρακλής, είναι ο πιο ευγενικός άνθρωπος του κόσμου. Έχει ένα ξενοδοχείο στην Κυλλήνη. Στέλνει τους πελάτες του στα πιο όμορφα μέρη. Καλά να περάσετε. Ζούμε σε ευλογημένο τόπο. Αυτό λέει συνέχεια ο μπαμπάς μου. Πήρε επιδότηση. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά μάλλον είναι κάτι για το οποίο είναι πολύ περήφανος. Για το μόνο που δεν είναι περήφανος είναι ότι καμιά φορά αποκοιμιέται το μεσημέρι. Η μαμά μου όμως δεν κοιμάται ποτέ. Είναι σούπερ ηρωίδα. Κάτι σαν τη Λάρα Κρόφτ. Είναι μηχανικός. Δουλεύει ασταμάτητα από άκρη σ' άκρη σε όλη την περιφέρεια. Κάθε φορά που ταξιδεύουμε, όλο δείχνει κάτι έξω και λέει με περηφάνεια: «Να, κοιτάξτε εκεί, και αυτό εγώ το έχω φτιάξει». Αγαπάει όλα τα έργα σαν παιδιά της. Και τα παιδιά της τα αγαπάει. Έχει άγχος όμως με την αδελφή μου. Η αδελφή μου, η Ασπασία, είναι τρίτη λυκείου. Φέτος θα δώσει για πανεπιστήμιο, αλλά είναι πολύ μπερδεμένη. Ο μπαμπάς μου θέλει να τη σπουδάσει αρχαιολόγο. Έχει επισκεφτεί όλα τα κάστρα της περιοχής, γιατί ο μπαμπάς πιστεύει ότι το μέλλον της χώρας βρίσκεται στο παρελθόν της. Και η μαμά θέλει να την κάνει λιμενολόγο, γιατί η θάλασσα μπορεί να μας θρέψει όλους. Αλλά η αδελφή μου δεν μπορεί να αποφασίσει ακόμα. Αυτό την τρελαίνει τη μαμά μου. Απορεί, λέει, πώς βγήκαν τα παιδιά της τόσο διαφορετικά. Χάθηκε να μοιάσει τον αδελφό της. Όχι, δεν είναι χορευτής. Ο μεγάλος μου αδελφός, ο Μάρκος, είναι διάνοια. Είναι ερευνητής. Κάθε φορά μου εξηγεί τι κάνει ακριβώς, αλλά εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ μετά. Αυτό που θυμάμαι καλά είναι ότι του αρέσει η πυριδούλα. Αλλά ας μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Έτσι κάνει η μαμά μου. Με παίρνει παντού. Να μαθαίνω τη ζωή μου, λέει. Πάμε στον παππού μου. Ο παππούς μου, ο Κοσμάς, μένει στο χωριό. Η δουλειά του ήταν φύλακας σε μια βυζαντινή εκκλησία. Παλιότερα είχε φυλάξει κι άλλα μέρη, πολύ σπουδαία.
του παππού του αρέσει να παίζουμε κρυφτό. Όλο ταρζανιές κάνει. Έτσι τώρα κάτι έπαθε με την καρδιά του. Ο παππούς είναι στο νοσοκομείο. Μπήκε στην εντατική. Ευτυχώς που το νοσοκομείο είναι δίπλα μας. Πατέρα! Καιρό είχαμε να μαζευτούμε όλη η οικογένεια. Περιμέναμε πολύ ώρα για να βγει ο γιατρός να μας πει τα νέα. Και εκεί είχα χρόνο να τους κοιτάξω έναν ένα. Και τότε κατάλαβα τι είναι αυτό που κάνει μια οικογένεια οικογένεια. Ο γιατρός. Μάλλον ότι οι άλλοι νοιάζονται για σένα και σε βοηθάνε όπως τους βοηθάς. Ο μπαμπάς Ηρακλής λέει και κάτι άλλο. Να αγαπάμε τον τόπο μας, όπως την οικογένειά μας, και αυτός θα μας ανταμείψει. Εξάλλου ζούμε σε ευλογημένο τόπο, μην το ξεχνάμε. Αυτά. Τρεις νομοί, μία οικογένεια. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΠΗΝ 2007-2013 στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στοχεύει στην ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας και στην ενίσχυση της πραγματικής σύγκλησης. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούνται δράσεις από το ΕΣΠΑ στους τομείς υγείας και πρόνοιας, έρευνας και καινοτομίας, ενίσχυσης ΜΜΕ, πολιτισμού, εκπαίδευσης, προσπελασιμότητας, τουρισμού, περιβάλλοντος, αστικών αναπλάσεων, ενεργητικών μορφών απασχόλησης. Η Ευρώπη μας, η περιφέρειά μας, η οικογένειά μας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.